ονομάζομαι Γρηγόρης. Το 2008 άρχισα να έχω συμπτώματα της κατάπωσης. Τελικά δεν μπορούσα να φάω, δηλαδή της κατάπωσης. Όταν έτρωγα μου έμενε το φαγητό στο λαιμό και νόμιζα ότι πνιγόμουν. Το 2010 τελικά μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι είχα αχαλασία κάνοντας μανομετρία. Μου είπανε ότι η κατάστασή μου δεν ήταν για επέμβαση. Δεν χρειαζόταν να μπω σε άλλες τεχνικές και να προχωρήσω παραπέρα, ότι το άφηνα έτσι και το είχα βρει διάφορους τρόπους να το αντιμετωπίζω μόνος μου. Πίνοντας νερό, είτε μένοντας, φεύγοντας από τον τόπο που έτρωγα για να χαλαρώσω και να είμαι πιο χαλαρός, νόμιζα ότι μπορεί να ήταν και ψυχολογικό το πρόβλημα. Η κατάσταση όσο πήγαινε από το 2010, γινόταν όλο και χειρότερη. Το 2015 πλέον είχα χάσει 30 κιλά. Η κατάσταση πλέον δεν μπορούσα να φάω σχεδόν καθόλου, με έπιανε και στα υγρά πλέον της κατάπωση, δεν μου έκανε δουλειά το νερό, ούτε το να χαλαρώνω, έτρωγα πολύ μικρά γεύματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, λοιπόν, και μετά με τον καιρό δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Μου ξαναπήγα σε γαστροεντερολόγους και έκανα εξετάσεις και μου είπαν ότι πρέπει να χειρουργηθώ. Η μέθοδος POEM είχε πλέον ξεκινήσει και στην Ελλάδα, τότε βρήκα τον κύριο Ελευθεριάδη, οπότε ψάχνοντας για αυτή τη μέθοδο POEM, αποφάσισα να κάνω τη μέθοδο POEM. Έχω κάνει πλέον την επέμβαση, που η μέθοδος POEM γίνεται ενδοσκοπικά, όπως γίνεται μια γαστροσκόπηση, είναι εντελώς ανώδυνη, δεν πόνισα καθόλου, δεν κατάλαβα τίποτα, έμεινα μόνο μία μέρα μετά την επέμβαση και πλέον είμαι μια χαρά. Επανήλθα στα φυσιολογικά κιλά και θα την σύστηνα ανεπιφύλακτα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τον κύριο Ελευθεριάδη και από τη μέθοδο POEM. Ευχαριστούμε πολύ.